Sorry, ξέχασα να ευχαριστήσω την Κάτια Βαρδάκης που οργάνωσε για τον καθηγητή να έρθει σε διάφορες ομιλίες εδώ στο Σίδνεϊ. Η Κάτια το έκανε εκ μέρους του σχολείου, νομίζω, του St. George Girls για τα Centenary Celebrations, για τα 100 χρόνια του σχολείου. So, thank you very much, Κάτια. Αυτό που είπατε για την ελληνική λογοτεχνία, συμφωνώ μαζί σας, βγαίνουν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ πλούσια λογοτεχνία ελληνική, αλλά δεν νομίζετε πως πρέπει να τα μεταφράζουμε στα αγγλικά για να το μαθαίνει και ο απέξω κόσμος? Ωραία, πολύ καλή ερώτηση. Πολύ και αν νομίζετε ότι είναι επικίνδυνη, θα ήθελα να σας πω το εξής. Αν ο Ηλίτης και ο Σεφέρης δεν είχαν μεταφραστεί, δεν θα είχαν βραβείο Νόμπελ. Και όχι μόνο αυτό, άμα κοιτάξετε ότι ήταν η περίοδος, δηλαδή το 63 και το 79, να θυμάστε ότι χωρίς το λόμπι των Ελλήνων της Σουηδίας, ούτε η μετάφραση δεν έφτανε. Άρα, εμείς τώρα μετά τα θεωρούμε εντελώς αυτονόητο, γιατί λέμε, εντάξει, πώς να μην αναγνωρίσεις τον Ηλίτη. Και σου λέει ο άλλος, αφού δεν ξέρω καν ποιος είναι, να αναγνωρίσω ποιον, αφού δεν το έχει διαβάσει. Και μετά έχουμε ένα άλλο τεχνικό πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη μετάφραση, γιατί όπως το έχετε δει, ας πούμε, με τον Edgar Allan Poe, όταν το μεταφράζει ο Charles Baudelaire και διαβάζει το κείμενο στα γαλλικά, είναι δεύτερο έργο τέχνης. Μερικές φορές το εκφυλίζουμε. Άρα, ειδικά στη λογοτεχνία, και εμείς έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα, είναι ότι είμαστε πολύ στην ποίηση. Σε άλλες χώρες, ειδικά τώρα μιλώ για ευρωπαϊκές, η ποίηση δεν είναι το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο είναι το μυθιστόρημα. Δεν είναι τυχαίο που οι δύο δικοί μας που έχουν βραβείο Νόμπελ είναι και οι δύο ποιητές. Ενώ αν κοιτάξετε από άλλες χώρες δεν έχουν καθόλου πίεση σε αυτό το επίπεδο. Πώς? Όχι, έχουν πίεση. Όλοι έχουν πίεση. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι στην ποίηση έχουμε μια δυσκολία. Πρώτον, είναι δύσκολο να μεταφράσουμε στίχο-στίχο. Δεν μας βγαίνει. Σας δίνω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Αν είναι έμετρη η ποίηση, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Διότι πάνω κάτω έχουμε ένα συντηρητή σε πίεση. Δηλαδή, όταν έχουμε στα ελληνικά ένα 15σύλλογο, άμα το μεταφράσετε στα γαλλικά είναι 12, και άμα το μεταφράσετε στα αγγλικά είναι 10. Που σημαίνει ότι όταν θέλετε να το μεταφράσετε και να το κρατήσετε έμετρο, πρέπει να σκεφτείτε αυτόν τον συντηρητή. Άρα το δικό μας το παραδοσιακό 15σύλλογο θα πρέπει να είναι 10σύλλογο στα αγγλικά. Και εκεί πέρα θα πρέπει να παίξει ο μεταφραστής με έναν πολύ ωραίο και δύσκολο τρόπο, γιατί όταν είναι τέτοια έργα. Άρα ο συνδυασμός των δύο είναι δύσκολο. Όταν είναι βέβαια ελεύθερη ποίηση, μετά μπαίνουμε στις λέξεις τις παράξενες. Με ποια έννοια? Σε ένα μυθιστόρημα. Επειδή αυτό που έχει σημασία είναι η μεγάλη πλοκή και μερικές μικρές πλοκές, δεν πάμε σε ένα λεξιλόγιο πάρα πολύ έντεχνο. Ενώ στο ποίημα, επειδή είναι πολύ μικρό, θα δείτε ότι πολλοί από τους ποιητές μας βάζουν κάτι λέξεις που λες, θεέ μου, τώρα πώς τη μεταφράζω αυτό? Δηλαδή τη μεταφράζει, έχει περίφραση έτσι. Λες, αυτό σημαίνει αυτό και αυτό και αυτό. Σε ένα ποίημα είναι θάνατος. Ναι. Άρα εδώ έχουμε μια δυσκολία. Ναι, βεβαίως. Αναφορικά με αυτό. Αυτό δεν μπαίνει μέσα στη σχέση, ας πούμε, ζήτησης και προσφοράς. Για να μεταφράσει κάτι, κάποιος πρέπει να πληρώσει για να το μεταφράσει και να το εκδώσει, έτσι. Εάν δεν ζητηθεί, λοιπόν, αυτό το πράγμα, δεν μεταφράζεται. Πώς θα ζητηθεί, βρε, αν άμα δεν το ξέρουν πως υπάρχει? Πέστανε χαράβι. Μπήκε στη ροή του. Όχι, μπήκε στη ροή του. Λοιπόν, για την Άννα που είναι πιο πολύ της οικονομίας. Όχι, δεν είμαι της οικονομίας. Αυτό μας είπε η Άννα. Όχι, αλλά είναι συνειδημένη. Λοιπόν, πάντως να ξέρεις ότι ευτυχώς που δεν περιμένουμε αυτό που λες, θα είχαμε πεθάνει όσο φορά τη μεταφράση. Άρα, λέω λοιπόν απλώς ότι στην πραγματικότητα, σας το λέω και πολύ πρακτικά, γιατί έχω μεταφράσει στα γαλλικά τον Ερωτόκριτο τα δύο πρώτα άσματα, δηλαδή τα 2216 και 2464 στίχους. Όταν ήταν να το εκδώσουμε στη Γαλλία και πηγαίναμε σε διάφορες εκδότες, είναι ακριβώς το θέμα της προσφοράς, ήταν του τύπου,
Είναι παλιό, έλεγα, ναι, παλιό είναι. Είναι παλιό, παλιό, παλιό. Λέω εγώ, όχι τόσο παλιό, η κυρία σχεδόν παλιό, καταλαβαίνει έτσι που το πάω. Γιατί καταλάβαινε ότι μου έλεγαν, ας πούμε, είναι αρχαίο ή δεν είναι αρχαίο. Δεν είναι αρχαίο. Α, δεν είναι αρχαίο. Είναι σύγχρονο. Όχι, αλλά σχεδόν. Θέλω να σας πω ότι στο εξωτερικό, ο 17ος αιώνας στην ελληνική λογοτεχνία είναι δύσκολος. Όμως, όταν πείτε σε κάποιον που είναι διανοούμενος και έχει διαβάσει τον Κιχώτη και του πείτε ότι ο Ερωτόκριτος σε εμάς είναι το ανάλογο όσον αφορά την εποχή και το μέγεθος του Δον Κιχώτη, τότε σου λέει, τι λέει, αμέσως, ρωτάει, ωραία. Τότε του λες, το έχω μεταφράσει ένα μικρό κομμάτι, άμα θες να δεις. Άμα του αρέσει η αρχή, σου λέει, φέρε όλο. Άρα, η ιδέα ποια είναι, ότι εμείς συμφωνούμε απολύτως, άμα δεν υπάρχει γνώση, τουλάχιστον ερευνητική του αντικειμένου, αποκλείεται κάποιος να το ζητήσει. Άρα εδώ δεν μιλάμε για business του τύπου «Α, θα βρω κάτι που είναι κερδοφόρο», γιατί είναι το ίδιο. Αν νομίζετε, ας πούμε, ότι είναι ο ελίτης και ο σεφέρες που πουλούνται περισσότερο, άμα κοιτάξετε τι έχει γίνει με τον Καζαντζάκη, δεν έχει καμία σχέση. Ωραία, άρα το θέμα ποιο είναι, για να είμαστε σοβαροί τώρα. Για τον Καζαντζάκη, π.χ. πολλοί αγοράζουν τα μυθιστορήματά του και ξέρουν ότι γράφει μόνο αυτό. Αυτό τα ήθελε η Ελένη. Η Ελένη έλεγε στον Νίκο, γράψει και κανένα μυθιστόρημα να μας διαβάζουν, παιδιά. Ωραία. Άμα ρωτήσετε στον Καζαντζάκη ποιο είναι το έργο σου, το έργο σου, λέει η Οδύσσια. 3.333 στίχους, 17 σύλλαβους. Άμα τώρα ρωτήσω για την Άννα, ποιος εδώ μέσα έχει διαβάσει, όχι την Οδύσσια, αποσπάσματα, ρε παιδί μου. Θα δείτε ότι άμα το ακούσει ο από πάνω, θα πει εντάξει, στεναχωριέται. Ενώ βέβαια όλοι ξέρετε ποιος είναι ο Ζορμπάς κτλ. Τι θέλω να πω. Οι επιλογές που γίνονται είναι πολλοί που έχουν διαβάσει λέξη Ζορμπά. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουν καν ότι λέγεται Αλέξης, γιατί έχουν διαβάσει Ζορμπά the Greek. Και όχι τον Αλέξη. Εντάξει. Τώρα γιατί λέγεται Αλέξης, αυτό ούτε καν το ξέρουν. Αυτός λοιπόν είναι εκφυλισμός. Ξέρουμε μόνο ένα έργο. Το κομμάτι του έργου που αυτός δεν θεωρούσε το έργο, δηλαδή Magna Opera, καμία σχέση. Θεωρεί ότι αυτό εντάξει το κάναμε για να το διαβάσουν και μερικοί. Άρα είναι σαν να έχετε ας πούμε έναν ζωγράφο, ζωγραφίζει και μερικά καρτούν και όλοι αγοράζουν τα καρτούν. Και λένε, ζωγράφος αυτός να πεθάνεις. Μεγάλος ζωγράφος. Και λες τι αγοράζεις το καρτούν. Είχανε και ταινία και ξεφτυλίσανε. Όχι, δεν ξεφτυλίσανε, είναι απλώς ότι, μην το λέτε έτσι. Για μένα το γεγονός ότι έγινε αυτή η ταινία έδωσε τη δυνατότητα σε μερικούς να το ακούσουν. Μετά, αν σε αυτούς τους μερικούς θέλουν να το πιάσουν, θα πάνε να αγοράσουν το βιβλίο. Δεν υπάρχει ταινία που δεν εκφυλίζει ένα βιβλίο. Δεν γίνεται. Εντάξει, είναι εκφύσεις. Άρα, εγώ δεν το βλέπω με αυτόν τον τρόπο, το λέω απλώς ότι υπάρχουν στάδια. Άρα, ένα στάδιο, μου αρέσει να δίνω αυτό το παράδειγμα με τον Ουμπέρτο Έκο. Αν κοιτάξετε την ταινία του Ουμπέρτο Έκο, ούτως ώστε είμαστε στις ερωτήσεις, δεν έχει σχέση με τα ελληνικά, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει, ωραία. Όχι, μην λες ό,τι θέλω, γιατί θα το κάνω μετά. Λοιπόν, άρα, όταν είμαστε στο μηδενικό επίπεδο, είναι το έργο. Αν κοιτάξετε πώς ο μαθητής και ο δάσκαλος μιλούν μεταξύ τους, οι διάλογοι είναι Sherlock Holmes Watson. Θα πρέπει να έχεις διαβάσει Conan Doyle. Άμα κοιτάξετε πώς παγιδεύεται ο δάσκαλος, θα δείτε ότι είναι αναφορά στον Ζαντίκ του Βολτέρου. Και βέβαια έχετε διαβάσει Ζαντίκ του Βολτέρου πριν διαβάσετε του Ουμπέρτο Έκο, δεν είναι. Άμα κοιτάξετε τώρα πάνω σε τι βασίζεται, θυμάστε ότι υπάρχει μια ερωτική σκηνή. Κάντε ότι δεν θυμάστε. Λοιπόν, υπάρχει μια ερωτική σκηνή μέσα στο έργο, το θυμάστε. Ωραία. Άμα κοιτάξετε τώρα στο κείμενο, τι γράφει αυτή η ερωτική σκηνή, πώς την περιγράφει. Έχει πάρει μόνο άσμα ασμάτων. Δεν έχει καμία λέξη του Ουμπέρτο Έκο. Τα έχει συνδυάσει και είναι απλώς το άσμα ασμάτων.
Όταν τώρα κοιτάξετε πώς έχει χτιστεί αυτό το έργο, θα δείτε ότι είναι η σημειωτική και είναι το έργο του Charles Peirce, που είναι ο ειδικός τομέας, ο ερευνητικός του Umberto Eco. Και άμα δείτε πώς ξεκίνησε το έργο, για το γράψει, είχε πει, εγώ άμα γράψω ένα βιβλίο, θα είναι bestseller. Αυτό είναι για την Άννα με αγάπη. Οι άλλοι του είπαν, εσύ αποκλείεται να το κάνεις. Και επειδή του είπαν αποκλείεται, το έκανε. Και έτσι έγινε για πρώτη φορά το όνομα του Ρόζ. Άρα, άμα διαβάσετε λοιπόν αυτά τα στρώματα, και τώρα ξαναδιαβάσετε και ξαναδείτε την ταινία με όλα αυτά τα στρώματα, τότε θα καταλάβετε γιατί ο Umberto Eco μιλάει για ανοιχτή δομή. Λέει, ας πούμε, ότι υπάρχει μια δομή η οποία είναι ανοιχτή, μπορεί να έχουμε τοπικές ερμηνείες, δεν μπορούμε να έχουμε το λεγόμενο lectorin fabula, αυτό το απαγορεύει, γιατί σου λέει, όταν είναι ας πούμε ο κριτικός και λέει για τον διπλανό που είναι ο συγγραφέας, το έχει γράψει αυτό το λόγο. Σε κάποια φορά ο συγγραφέας κάνει. Μετά του λέει, είναι υποσυνείδητα. Λες, δηλαδή είμαι και βλάκας κιόλας, δηλαδή το γράφω μόνος μου, όλος ξέρει γιατί το έγραψα και μου το εξηγεί κιόλας. Σε κάποια φάση, να ξέρετε, για τους κριτικούς είναι πολύ καλό να έχουν πεθάνει οι συγγραφείς. Εντάξει, έτσι να μην έχει να πει ότι εγώ δεν το έγραψα για αυτό το λόγο. Άρα, αυτό λοιπόν το παράδειγμα και το παράδειγμα της μετάφρασης είναι και αυτό ενδεικτικό και στον Umberto Eco, σε κάποια φάση αποφάσισε να μεταφράσει Αλεξάνδρο Ντουμά, τον κόμι του Μοντεκρίστου. Άρα το διαβάζει, λέει, ρε παιδί μου, πολλές επαναλήψεις. Άρα αρχίζει και το μεταφράζει, το μειώνει, στα ιταλικά. Το μειώνει. Λέει, είχα μεταφράσει τα 2/3 του έργου και ανταλήφθηκα ότι είμαι βλάκας. Γιατί κατάλαβα ότι τελικά στο έργο αυτό που μας αρέσει είναι η επανάληψη. Όταν ξαναέρχεται, γράφετε, όταν ο Edmond Dantès έρχεται και κάνει την εκδίκησή του και τον ακούμε να κάνει κάθε φορά αυτή την εισαγωγή, λέει τώρα θα την πατήσει ο άλλος, γιατί τον έχει, έχει να σαβουριάσει μέσα στην φυλακή, πάρε και εσύ. Μετά έρχεται ο δεύτερος, ξανά πάρε και εσύ. Αβέβαια αυτός έχει γράψει δεν ξέρω πόσα πράγματα. Άρα, λέω λοιπόν ότι αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε και το έργο και νομίζω ότι για να καταλάβουμε το έργο πρέπει πρώτα να υπάρχει όντως αυτή η μετάφραση, γιατί αλλιώς σε μερικές γλώσσες θα ήταν πολύ δύσκολο. Και επειδή είπα για βραβεία Νόμπελ, θυμάστε για τον Μπόρις Πάστερνακ, που έχει γράψει τον Δόκτωρ Ζιβάγκο, που έχετε δει όλοι βέβαια και τον λατρεύετε, ενώ βέβαια δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο. Σας υπενθυμίζω ότι του είχα. Όχι, ναι, για να μην κοροϊδεύουμε αυτούς που είχαν κάνει μόνο Ζόρμπα, δεν ξέρω. Actually, να σου πω, είχαμε τον Δόκτωρ Ζιβάγκο στα ελληνικά και το ξεπουλάμε κάθε φορά. Και έτσι υπάρχουν πολλά άτομα εδώ στο Σίδνεϊ που το έχουν αγοράσει. Μπράβο. Τουλάχιστον 12. Ελπίζω. Όλοι ξέρουμε ότι στο Σίδνεϊ υπάρχουν 12 Έλληνες και γι' αυτό έχουμε πληρότητα. Λέω απλώς ότι πρέπει να θυμάστε ότι όταν του έδωσαν το βραβείο Νόμπελ, του είχαν απαγορεύσει να πάει να το πάρει. Αλλά δεν έδωσαν το βραβείο Νόμπελ στο έργο, την ταινία, το έδωσαν στο κείμενο. Αλλά νομίζω ότι είναι καλό να το έχουμε. Αλλά χωρίς τη μετάφραση και εκείνη την εποχή, και πάλι με αγάπη, ξέρετε για ποια, το έργο για να βγει στο εξωτερικό το κομμάτιαζαν. Κομμάτιαζαν και το έδιναν κρυφά στους φίλους. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ έμπιστος εκείνη την εποχή να δώσεις το κομμάτι. Γιατί αυτός πήγαινε κατευθείαν φυλακή. Δεν είναι η περιοχή Κούντερα που πάνω κάτω πρέπει να πεις και ένα αστείο για να σε βάλουν φυλακή. Εδώ ήταν κατευθείαν μέσα. Άρα το έχει γράψει το αστείο αυτό το λόγο. Όταν βγαίνουν λοιπόν τα κομμάτια, σιγά σιγά προσπαθούν να καταλάβουν τι λέει. Μα δεν έχουν καμία διαφήμιση πάνω σε αυτόν, δεν ξέρουν ποιος είναι. Όμως όταν αρχίζουν να το μεταφράζουν, λέει στείλτε κι άλλα. Και έτσι έγιναν οι πρώτες μεταφράσεις. Αυτά. Ναι. Μας έμαθες πως εκφράζεται η λέξη δίγαμα. Ναι. Υπάρχουν άλλα σαν κόπα ή σαν πι, πώς εκφράζονται αυτά, πώς λέγονται. Στην πραγματικότητα η κόπα είναι ακριβώς σαν το κιου. Κιου, ακριβώς. Εντάξει. Άρα το σαν πι στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται μόνο και μόνο για την αρρύθμιση. Διότι όταν θες να κάνεις την αρρύθμιση στα ελληνικά, πρέπει να έχεις την 9, τα 90 και μετά τα 900. Αλλιώς δεν μπορείς να το γράψεις. Εκεί παίρνουμε στα 27 γράμματα που είναι. Ναι, αλλά επειδή έχουμε 24, έχουμε ένα πρόβλημα. Ναι. Άρα ούτως ή άλλως έπρεπε να γίνει αυτό. Άρα είχαν εξαφανιστεί τα δύο, τα έχουμε. Αλλά αυτό είναι ένας κώδικας. Γι' αυτό π.χ. έχουμε και το στίγμα. Μπράβο. Και το στίγμα εμένα μου αρέσει που το κρατήσαμε. Είναι με το F, έχει ίδια αξία.
Δηλαδή έχει η αξία αυθμητικά 6. Το δίγαμα και το στίγμα είναι. Όχι, μαζί. Το δίγαμα δεν έχει αριθμητική αξία. Καθόλου. Καθόλου. Γιατί είναι, το έχουν γράψει σαν άλλοι ερευνητές, το έχουν γράψει σαν να έχουν αξία το βάζουν με τρύπα, το στίγμα. Αλλά στην πραγματικότητα είναι το στίγμα. Mm. Αυτό που έχει σημασία όμως με το στίγμα, όταν λέμε ας πούμε έκτη δημοτικού, πρέπει όντως να λέμε έκτη δημοτικού και βάζουμε το στίγμα και δεν βάζουμε το επόμενο γράμμα που είναι το ζήτα κανονικά. Μπράβο. Άρα, κοιτάξτε όμως το ηλίθιο που κάνουμε. Ας πούμε, ποιος δεν έχει ακούσει την έκφραση ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Εδώ πρέπει να είσαι κουμπούρας. Διότι είναι φτιαγμένο για να είναι σύντομο. Άρα, επιπλέον, ο Β', γιατί είναι κάτι που. Για την κυρία σχεδόν τώρα. Στην πραγματικότητα, όταν γράφουμε ένα πράγμα που έχει σχέση με την αρρύθμιση, πρέπει, ας πούμε, άμα βάλω αυτό. Ναι. Τι είναι αυτό, δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε. Η κυρία σχεδόν. Είναι η κυρία σχεδόν, κόμμα, δεν βλέπει ή η κυρία σχεδόν δεν βλέπει. Σχεδόν δεν βλέπει. Okay. So, again. Αυτό μετά θα το θυμάσαι. Ναι, αυτό όμως θα το θυμάσαι όλη τη ζωή σου, γιατί αυτό άμα το βγάλω είναι 2, άμα το βάλω είναι 2.000. Εγώ πήγα από 12, αλλά. Όχι. Όχι 12. Και να έχεις 12 πρέπει να έχεις το Ι. Μην είσαι πονηρός. Okay. Άρα, στην πραγματικότητα, αυτοί οι τόνοι θα μας επιτρέψουν. Είχαμε άλλα συστήματα, παλαιότερα στα μηχανικά. Εγώ συνεχίζω, εντάξει. Ναι. Α, οκ. Λοιπόν. Δεν φεύγανε. Σχεδόν συνεχίζουν. Ναι, ναι, κάνουμε άλλη διάλεξη τώρα. Ναι. Αυτό είναι στα μικυναϊκά. Άρα εδώ είναι το 1, αυτό είναι το 10, αυτό είναι το 100, αυτό είναι το 1000 και αυτό είναι το 10.000. Και βλέπετε ήδη μια αρχή πράξης. Το 10 μπαίνει μέσα στο 1000 για να κάνει 10.000. Άρα είχαν αυτό. Στα μινωικά δεν έχουμε ούτε καν το μισό, στα μικυναϊκά έχουμε το μισό. Τώρα, όσο αφορά το σύστημα αρρύθμισης, όταν θα περάσουμε σε αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να σκεφτείτε ότι αυτό θα είναι πολύ χαρακτηριστικό, ειδικά όταν είστε το 2016. Ότι για να γράψετε το 2016, άμα ξεχάσετε, δεν θα μπορείτε να το γράψετε. Άρα λέω λοιπόν, όταν λέμε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, πρέπει να πούμε ο δεύτερος. Δεν λέμε ο Β', όμως μετά το ξεχνάμε. Και αντί να συνεχίσουμε την παράδοση που είναι η γραφή με τα γράμματα, γιατί θυμάστε ότι παλαιότερα ακόμα χρησιμοποιούσαμε τα γράμματα και για νότες. Άρα, άμα το κοιτάξετε στους δελφούς, για όσους έχουν πάει στους δελφούς, που και αυτό είναι δίπλα στο Σύνη, όπως ξέρετε, θα δείτε ότι στο θησαυρό των Αθηναίων έχετε την αρχή από ένα ορατόριο, που έχετε το κείμενο στα ελληνικά και από κάτω έχετε μερικά γράμματα. Και αυτά τα γράμματα τα έχετε μερικές φορές έτσι, έτσι ή έτσι. Και είναι οι νότες. Άρα φανταστείτε τώρα να έχετε κάποιον που να πάρει τα γράμματα από κάτω και να λέει είναι γράμματα. Εδώ είναι το ίδιο, άμα ξεχάσετε ας πούμε αυτό που θα το λέγαμε σαν κόμμα, δεν θα καταλάβετε πια ότι μιλάμε για 2.000. Άρα λέω απλώς ότι ο εκφυλισμός μπορεί να προέρχεται και από εμάς. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ένα άλλο πράγμα. Σας δίνω ας πούμε ένα παράδειγμα. Εδώ τι βλέπετε. Μια κρεμάλ. Μπράβο. Στο σχολείο. Οκ. Άρα στην πραγματικότητα αυτό είναι η πεντάδα. Άρα όταν διαβάζετε, φαντάζομαι ότι έχετε διαβάσει Αρχιμίδη στο κείμενο. Πώς. Και γι' αυτό το ξέρετε. Α, ναι, σωστά, ναι. Δεν πουλιόταν τότε, είναι σωστά. Άμα βάλετε αυτό, στην πραγματικότητα είναι το 50. Στην πραγματικότητα ήταν το πι. Εσείς το είπατε ότι αυτό είναι σχεδόν γάμα, αλλά το ονομάζετε γάμα και σας κρέμασα. Με την κρεμάλα. Άρα αυτή η μικρή διαφορά μπορεί να φανταστείτε ότι έχει μεγάλη σημασία. Και γι' αυτό όταν μελετάμε τις γλώσσες και αυτές που είναι ακόμα κρυπτογραφημένες για μας, αρχίζουμε πάντα από τα μαθηματικά και το σύστημα αρρύθμισης. Για ποιο λόγο. Γιατί επειδή έχει μια απόλυτη λογική, μόλις έχει ένα λάθος το καταλαβαίνουμε. Ενώ όταν είναι στη γλώσσα, αν έχει λάθος μπορεί να είναι σωστό. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε αν είναι λάθος ή σωστό. Mm. Έχει καταγραφεί. Φανταστείτε τώρα,
ότι θέλετε να σπάσετε έναν κώδικα και όσοι είχε γράψει στα ελληνικά και είναι ανοχτόγραφος. Ο Θεός θα φυλάει αν το σπάσει τον κώδικα. Γιατί όλα τα στατιστικά δεδομένα που θα βάλεις με τα φωνή εντά θα εξαφανιστούν. Άρα ήθελα απλώς να σας πω ότι αυτά τα δεδομένα είναι που μας απασχολούν, είναι να μην υπάρχει δομικός εκφυλισμός. Το να υπάρχει εξέλιξη είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά ο δομικός εκφυλισμός είναι αυτό. Δηλαδή, πώς μπορώ να μπερδέψω μερικές θεμελιακές έννοιες με βασικές. Βλέπετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ θεμελιακού και βασικού. Άρα, μου λέτε ναι, αλλά θα σας κάνω την ερώτηση. Ας πούμε, τι είναι τα θεμέλια όσο αφορά μια δομή. Άμα σας πω, περιγράψτε μου έναν κύκλο, αλλά σας απαγορεύω να χρησιμοποιήσετε το κέντρο και την ακτίνα. Ξαφνικά βλέπετε ότι σας δυσκολεύω. Ωραία. Το πρόβλημα ποιο είναι. Είναι ότι στην πραγματικότητα σας έχω αφαιρέσει δύο οντότητες που δεν ανήκουν στον κύκλο και δυσκολεύεστε να μιλήσετε για τον κύκλο. Το κέντρο δεν ανήκει στον κύκλο, ούτε η ακτίνα. Αυτά είναι θεμέλια. Εντάξει. Άρα το παράδειγμα που δίνω συνήθως για τα θεμέλια. Οκ. Για όσους τώρα κατάλαβαν, ποια είναι τα θεμέλια. Τα γυαλιά. Το σκελετό. Ναι, η σκελετό. Πιο πέρα πήγαινε ακόμα. Βλέπετε, κάνετε ένα ανακλαστικό. Μόλις σας έδειξα το αντικείμενο, προσπαθείτε να πάρετε κομμάτι από το αντικείμενο. Ενώ προηγουμένως σας είπα ότι ο κύκλος δεν έχει το κέντρο και την ακτίνα. Άρα, αν σας ζωγράφιζα έναν κύκλο μόνο, χωρίς κέντρο και χωρίς ακτίνα, θα μου λέγατε πού είναι το κέντρο. Ενώ αυτό κάνατε εδώ. Άρα, είναι η όραση, το είπε σωστά η κυρία. Το πείτε, περίμενε. Λοιπόν, αλλά μετά, μόνο η όραση. Τα μάτια δεν. Ναι. Το νερό. Όχι. Συνέχισε με τα μάτια. Ο εγκέφαλος. Όχι, άσχε τον εγκέφαλο. Η κόρα τα μάτια. Ναι, είναι στην πραγματικότητα το οπτικό ελάττωμα των ματιών του. Αυτό είναι τα θεμέλια. Όλο αυτό δεν το φτιάξαν για το σκελετό. Το φτιάξαν έτσι ώστε αυτό το γυαλί, που δεν είναι η απάντηση, δεν είναι το γυαλί, έχει ένα βαθμό, ας πούμε, μοιοπίας, θα το ονομάσουμε έτσι, okay, και ο βαθμός μοιοπίας προέρχεται από τη μυζή. Αυτά είναι τα θεμέλια αυτού του αντικειμένου. Διότι όσοι είπαν άλλα πράγματα, πρώτα απ' όλα μπορεί να έχουμε γυαλί που να μην έχει καν σκελετό. Ναι. Πένσα. Μπορεί να έχουμε μόνο ένα. Μπορεί να βάλω και φακό. Άμα σας είχα ρωτήσει για το φακό, φακούς. Θα έχεις πει σκελετό. Θα το έχεις βρει πιο γρήγορα. Γιατί είναι πιο κοντά στην ουσία. Δεν παίζει ρόλο και η σημειολογία του όμως, πώς το καταλαβαίνουμε. Σε μένα μπορεί να είναι σε κύκλο, σε κάποιον άλλο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Όχι, όχι, καμία σχέση. Εδώ είναι δομικό. Δηλαδή, εγώ ήθελα τα, τα θεμέλια αυθινής της δομής είναι το ελάττωμα. Μπράβο. Το ελάττωμα, δηλαδή, η δομή διορθώνει το ελάττωμα. Ναι. Άρα, αν θες λίγο πιο τεχνικά, η τελεολογία της δομής είναι η διόρθωση του ελαττώματος. Εντάξει, ενώ αν είχε μόνο οντολογία, θα μπορούσα να σου βάλω γυαλί και να είναι ψεύτικο το γυαλί και μας περάσει, θα λέγαμε είναι γυαλιά. Άρα η ιδέα ποια είναι, μερικές φορές τα θεμέλια, να αντιληφθείτε, ότι δεν ανήκουν στη δομή που εξετάζουμε. Οκ, τώρα ερχόμαστε στα ελληνικά και ρωτάω τώρα ποια είναι τα θεμέλια της ελληνικής γλώσσας. Το ελληνικό αλφάβητο. Λάθος. Άμα δεν είναι το αλφάβητο. Και να θυμάστε. Και να θυμάστε ότι στα ελληνικά όταν λέμε προφανώς είναι συνήθως όταν λέμε ένα πράγμα που δεν είμαστε σίγουροι. Αλλά αν το πεις λίγο δεύτερη φορά προφανώς, τότε λες είσαι σχεδόν σίγουρος. Καθόλου γιατί το ελληνικό αλφάβητο ανήκει στη γλώσσα. Αυτό που είπε ο κύριος με τις ιδέες είναι πιο σωστό. Το αλφάβητο είναι σαν το σκελετός. Ανήκει μέσα, δεν είναι ότι είναι απ' έξω. Το θεμέλιο, έτσι όπως το λέμε, είναι αναγκαστικά εξωτερικό. Άρα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, το θεμέλιο της ελληνικής γλώσσας είναι ο ελληνισμός.
Ο ελληνισμός δεν είναι ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό, αν θυμάστε καλά, ο Αριστοτέλης λέει, αυτός που είναι Έλληνας είναι αυτός που έχει ελληνική παιδεία και όχι αυτός που μιλά ελληνικά. Γιατί αλλιώς είναι ελληνόφωνος. Και το πρόβλημα τώρα με τους Έλληνες είναι ότι έχουμε πολλούς ελληνόφωνους που νομίζουν ότι είναι Έλληνες. Και λέει, εφόσον είμαι ελληνόφωνος, είμαι Έλληνας. Και μετά σου έρχεται ο Αριστοτέλης και σου λέει, παιδεία ελληνική έχεις. Και εδώ αυτό σημαίνει σύστημα αξιών, εξωστρέφεια, ο ελληνισμός είναι προς τα έξω, δεν είναι προς τα μέσα. Αν κοιτάξετε τη διαφορά του ελληνισμού, ας πούμε, με την αρχαία Αίγυπτο. Η αρχαία Αίγυπτος ήταν πολύ πιο προχωρημένη. Οι Αιγύπτιοι μας έλεγαν, είστε ο λαός που δεν έχει άσπρα μαλλιά. Είμαστε πάντα νέοι. Πάντα γενιά μας. Άρα, στην πραγματικότητα όμως τι γίνεται. Το πρώτο πράγμα που γίνεται σε διαφορά με την αρχαία Αίγυπτο και τον ελληνισμό, ο ελληνισμός μόλις αρχίζει να μελετάει και να γράφει, είναι για όλους. Ενώ στην αρχαία Αίγυπτο είναι μόνο για μερικούς. Και ήταν κλειστό. Άρα η σκρίβη ήταν μόνο μια κάστα, η οποία δεν έπρεπε να μπει, δεν έπρεπε να βγει σε ρήμα. Όταν βλέπετε το πιο ωραίο παράδειγμα που έχουμε είναι με τον Σοκράτη, ο Σοκράτης διδάσκει όπου να είναι, σ' όποιον να είναι, ό,τι θέλει. Με ερωτήσεις. Όχι, όχι, δεν τον ενδιαφέρουν οι ερωτήσεις. Αν διάβασες καλά πώς πάνε οι ερωτήσεις, καταλαβαίνεις ότι οι ερωτήσεις προκαλούνται από τις απαντήσεις του Σοκράτη. Πήγα να πω ότι απαντούσε με ερωτήσεις. Όχι. Καθόλου. Αυτό δεν θα ήταν ρητορική. Καθόλου. Στην πραγματικότητα το χρησιμοποιεί, είναι η μεθυκή μέθοδος και σου λέει πάνω κάτω, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο για μας και ο ελληνισμός, και σου λέει ότι αυτό που θα σου αναδείξω το έχεις ήδη μέσα, απλώς δεν το κατάλαβες. Άρα δεν είναι κάτι που στο φαίνω και σου λέω αυτό σκέφτεσαι. Το σκεφτόσουνα και λες, μα αυτό πάνω κάτω το ήξερα, αλλά δεν ήξερα να το πω με αυτόν τον τρόπο. Και εδώ είναι το πνεύμα του ελληνισμού και γι' αυτό ο ελληνισμός υποστηρίζει τόσο δυνατά την ελληνική γλώσσα. Αλλά να το πω κάπως αλλιώς, αυτό που έχει σημασία είναι τα θεμέλια. Και να το θυμάστε, όταν είσαστε με τον κύκλο, άμα έχετε ένα κέντρο και μια ακτίνα, πάντοτε θα φτιάξετε κύκλο. Το ανάποδο είναι πιο δύσκολο. Ναι, κύριε. Είναι απλώς η εξέλιξή της. Ναι. Αλλά υπάρχει όμως κάτι λίγο πιο έντεχνο στην βυζαντινή γραφή, είναι τα δεσίματα. Δεν τα είχαμε πριν. Δηλαδή πρώτα έχουμε μόνο... Κατηγικά γράμματα. Μπράβο. Αυτά είναι τα δεσίματα, αλλά τα δεσίματα είναι ακόμα πιο πολύπλοκα, διότι μπορούμε στην ίδια λέξη να έχουμε γράμματα που με τον σχεδιασμό παίρνουν και το άλλο. Πώς να το πω. Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Άμα κάνω αυτό. Έγραψα και το θήτα και το πι. Αλλά το πι δεν το έγραψα ακριβώς, το έγραψα με την παύλα από το θήτα. Άρα όταν θα είναι δέσιμο πραγματικά, μερικές φορές τι κάναμε, έχουμε και δεσίματα κάθετα. Δηλαδή έχουμε το πράσινο, δεν σας αρέσει από ό,τι φαίνεται. Δεν βλέπουμε καλά. Καλά. Αφού δεν βλέπετε καλά, πώς να μην σας αρέσει. Λοιπόν, όταν παίρνετε ένα κείμενο, το πρώτο πράγμα που έχουμε τα δεσίματα τα εσωτερικά, που μπορεί να είναι αυτό που είπετε. Έχουμε μερικές φορές δεσίματα με το άλλο. Άρα ένα δέσιμο κλασικό που γνωρίζετε είναι αυτό. Εντάξει, ενώ αυτό είναι όμικρον ύψιλον, δεν είναι γάμα. Οκ, βοηθάω. Εσύ? Ωραία. Λοιπόν, τώρα όμως μπορώ να κάνω, και εδώ είναι τεράστια διαφορά σε σχέση με τα αρχαία, έχω δεσίματα που πάνε από μία γραμμή στην άλλη. Εδώ τώρα, όταν κάνουμε ας πούμε παλαιογραφία, μας παιδεύει πάρα πολύ, γιατί ανάλογα με τον αντιγραφέα δεν κάνει τα ίδια δεσίματα. Μέχρι να βρούμε πώς τα κάνει, μερικές λέξεις μας δυσκολεύουν πολύ. Αλλά είναι συνέχεια, είναι συνέχεια. Εντάξει, και μερικές φορές να μην ξεχνάτε, ας πούμε, εμείς έχουμε και το σίγμα, εντάξει, στα βυζαντινά που το βλέπετε. Το σίγμα αυτό είναι ελληνιστικό. Το λέμε σε ελληνιακό σίγμα, υπήρχε ήδη. Άρα απλώς στο Βυζάντιο θα επεκταθεί και θα το χρησιμοποιήσουμε κατά κόρον.
Και έχει ενδιαφέρον γιατί όταν μετά θα έχουμε την κυριακή γραφή, θα πάρουν αυτό το σίγμα και όχι το άλλο. Γι' αυτό δεν μας ξαφνιάζει όταν διαβάζουμε στα ξένα. Άμα κοιτάξετε βουλγαρικά, ρώσικα κτλ. Θα πείτε σπόρτα. Άρα, ποια είναι η ιδέα, είναι ότι το κομμάτι αυτό που το χρησιμοποιούμε λιγότερο, άλλοι το πήραν και το χρησιμοποίησαν, το ενσωμάτωσαν σαν γραφή. Ναι, ο κύριος. Πείτε κάτι για τα θεμέλια των ελληνικών άνθρων, των άνθρων. Γιατί είπατε προηγουμένως ότι τα θεμέλια του ελληνικού αλφαβήτου είναι η κοινωνία, είναι ο πολιτισμός. Όχι ο πολιτισμός. Είπα ο ελληνισμός, ένα ειδικός. Ναι. Για μένα το ίδιο είναι. Γιατί? Ο ελληνισμός, η κοινωνία. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Είναι πάρα πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα μπορεί να δείτε ότι εμείς αποτελούμαστε από πολλές κοινωνίες, η οποία η μία δεν έχει σχέση σχεδόν καμία με την άλλη. Όταν βλέπετε μια ελληνική ταινία, δεν βλέπετε ότι αυτή η κοινωνία δεν είναι η δικιά σας. Η κοινωνία στην εξέλιξή της, το ίδιο πράγμα σας. Μα η κοινωνία στην εξέλιξή της δεν υπάρχει. Οι κοινωνίες ζουν και πεθαίνουν και είναι μόνο του που υπάρχει η ανθρωπότητα. Εντάξει. Για πέστε μου τώρα για τα θεμέλια των άνθρωπων. Γιατί έχω πρόβλημα εγώ σήμερα. Ναι. Που γράφω και συζητάω με τον κόσμο, με τα άθρα μας. Γιατί πρέπει ένα επάγγελμα, γιατί τώρα ας πούμε οι γυναίκες κάνουν τα ίδια επαγγέλματα με τους άντρες. Ενώ στην αρχαιότητα δεν ήταν κλεισμένες στο γυναικονίτι οι γυναίκες. Ναι. Τώρα οι γυναίκες είναι γιατροί, είναι δικηγόροι, έτσι, είναι οτιδήποτε. Γιατί πρέπει εγώ τώρα όταν απευθύνομαι σε μια γυναίκα, το άθρο μου δημιουργεί ένα πρόβλημα. Γιατί πρέπει το άθρο να το εμποτίζω με το φίλο. Εννοείται ο ή και τα λοιπά. Ναι, αυτό λέει ο άνθρωπος, δεν είναι. Τι γίνεται εδώ πέρα, πώς ας πούμε μπορούμε να εξελίξουμε τη γλώσσα χωρίς να καταστρέψουμε τη δομή της. Ναι, αλλά εδώ ποιο είναι το πρόβλημά σας. Είναι ας πούμε όταν λέμε ο γιατρός, σας ενοχλεί που λέμε ή γιατρός. Ναι, συνήθως λέω οι καλλιτέχνες. Okay. Φεύγω να πω ο καλλιτέχνης ή η καλλιτέχνης και λέω οι καλλιτέχνες. Okay. Αλλά θα δείτε σιγά σιγά η εξέλιξη που υπάρχει είναι ότι θα αλλάξετε το τέλος. Όπως λέμε ο συνεργάτης ή συνεργάτιδα. Μπορεί να πείτε ή συνεργάτης. Αλλά το θέμα ότι μετά αρχαίζετε. Όταν θα το κάνετε λίγο πιο λαϊκό θα τελειώσετε διαφορετικά. Θα αλλάξει η λέγους. Ναι. Είναι θέμα δημοτικής και... Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι απλώς είναι ένα πρόβλημα επειδή σίγουρα το έχετε ζήσει ενώ χρονικά μέσα στο διάστημα και ζήσατε και την καθαρεύουσα. Άρα όταν αυτό εξαφανίζεται, σιγά σιγά δεν θα έχουμε καθόλου ανθρώπους που θα ξέρουν τι ήταν η καθαρεύουσα, θα το ξέρουν μόνο αυτοί που το ξέρουν τεχνικά στο πανεπιστήμιο. Ο άλλος δεν το έχει ζήσει. Το βλέπουμε ας πούμε στις αλλαγές της ορθογραφίας και καταλαβαίνω την ερώτησή σας, αλλά έχει νόημα. Αν θέλετε στο συντακτικό, αλλά στο σημασιολογικό, δεν υπάρχει πρόβλημα, εφόσον μπορώ να αλλάξω τη λίγουσα. Μπορείς να αλλάξω τη δομή. Λέμε ο άνθρωπος που το όμικρον το έχουμε συνδέσει με το αρσενικό. Ναι. Εκεί δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί? Γιατί γυναίκα άνθρωπος, δεν είναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για τις γυναίκες τώρα, μια αγάπη. Έχετε ακούσει για πάρα πολλά χρόνια, για να μην πω δεκαετίες, ότι η λέξη άνθρωπος είναι από το Άνω Θεόσκο και αυτές τις βλακίες, έτσι δεν είναι. Είναι μερικοί από εσάς που το πιστεύουν ακόμα. Η λέξη άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Η λέξη άνθρωπος σημαίνει άντρας. Διότι πολύ απλά, πολύ παλιά, πάρα πολύ παλιά, άνθρωπος ήταν πρώτα ο άντρας και μετά έγινε η γυναίκα. Είναι το ίδιο στα αγγλικά. Man είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά λέω λοιπόν ότι αυτός ο πρόβλημα. Το ρήμα τρόσκο. Πώς? Το ρήμα τρόσκο. Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Ξανακοιτάξτε λίγο τα πιο πρόσφατα λεξικά και θα δείτε ότι το τρόσκο το κόβεται λάθος. Επειδή μοιάζει με το άνω και τρόσκο, αλλά μετά μα σας πρίξω λίγο και σας πω πού έχει πάει το ωμέγα. Θα αρχίσει να λέτε, εντάξει, ωραία, κάπου έφυγε. καμία σχέση, καμία σχέση. Άρα, το καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτό το θέμα με το άνθρωπος. Για να είμαστε συγκεκριμένοι, υπάρχει ένα... Σχέσεις των ανθρώπων,
εξελίσσονται διαφορετικά πια. Ναι, αλλά μπορώ να σας πω ότι υπάρχει όμως και μια λύση. Άμα βάλετε άνθρωπος με κεφαλαίο, κανένας δεν καταλαβαίνει ότι είναι πια ο άντρας. Εντάξει, και το βλέπετε ας πούμε και σε άλλες γλώσσες, μόλις βάζουμε κεφαλαίο, τα γαλλικά έχουν ένα άλλο πρόβλημα, έχουν η ανθρωπότητα και η ανθρωπιά είναι η ίδια λέξη. Humanité. Όταν βάζετε κεφαλαίο, είναι πάντα η ανθρωπότητα. Όταν βάζετε μικρό, είναι πάντα η ανθρωπιά. Και βλέπετε ότι αυτό είναι, είναι και τα δύο θηλυκά. Δηλαδή, αλλά ακόμα και εκεί έχουμε ένα πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι είναι το ίδιο. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά που θα σας δυσκολέψουν θα είναι και η λέξη, ας πούμε, ανδρεοσύνη. Και πέρα θα πείτε γιατί η γυναικοσύνη δεν υπάρχει. Ωραία. Άρα, στην εξέλιξη της ανθρωπότητας αυτό που βλέπουμε είναι ότι παιδευτήκαμε πάρα πολύ για να βγάλουμε τα δικαιώματα του ανθρώπου και υπονοούσαμε τους άνδρες. Μετά κάναμε τα δικαιώματα των γυναικών, μετά κάναμε τα δικαιώματα των παιδιών και από το 2007 και μετά περάσαμε στα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών. Είναι έννοιες που είναι καινούργιες, τις φτιάχνουμε. Αλλά νομίζω ότι η γλώσσα τις ακολουθεί και μπορεί να έχει τις δυνατότητες να τροποποιήσει όχι τη δομή της, απλώς το γραμματικό της ύφος για να μπορεί να αντέξει αυτή την εξέλιξη. Που είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ το χαίρομαι που υπάρχει αυτή η αλλαγή. Ναι. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο γενικά για την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. Ναι. Αναφερθήκατε πριν από λίγο στο ότι, και αυτό είναι γεγονός βέβαια, ότι οι Έλληνες, επειδή έχουν διασκοπιστεί σε πολλά μέρη πάνω στον πλανήτη, έχουν διαμορφώσει, ας πούμε, διάφορες κοινωνίες και μέσα από αυτές η γλώσσα εξελίσσεται. Θέλω να πω ότι εάν δεν είχαμε, επειδή τώρα βοηθάει και η τεχνολογία και είναι εύκολο να επικοινωνήσουμε, ίσως το πώς εξελίσσεται η γλώσσα στην Ελλάδα και το πώς εξελίσσεται στην Αυστραλία ή στην Αμερική ή στη Γερμανία, λίγο πολύ επικοινωνείται και πιθανόν όλοι μαζί αντιλαμβανόμαστε αυτή την εξέλιξη. Αν και, για να είμαι ειλικρινής, επειδή εγώ έχω 4 χρόνια που ξαναγύρισα εδώ, διαπιστώνω διαφορά. Δηλαδή, ήσασταν εδώ, φύγατε και ξαναγύρισατε. Γεννήθηκα εδώ, πέρασα 30 χρόνια στην Ελλάδα, είμαι 4 χρόνια πίσω. Okay. Διαπιστώνω όμως ότι υπάρχουν διαφορές στη γλώσσα. Δηλαδή, η εδώ κοινωνία εξέλιξε τη γλώσσα με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Ναι. Υπάρχουν διαφορές. Εάν η επικοινωνία αυτή δεν είχε βοηθήσει, ίσως οι διαφορές να ήταν μεγαλύτερες. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να είχαμε απομονώσει την κοινωνία της Αυστραλίας, την ελληνική κοινωνία της Αυστραλίας, σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, με λίγα λόγια, να μην ταξιδεύουν, να μην πηγαίνουν εκεί. Κατάλαβα. Τα διαχωρίζω. Διαχρονικά θα είχαμε φτάσει σε 2 διαφορετικές κοινωνίες, οι οποίες θα μιλάγανε ελληνικά, αλλά δεν μπορούσαν να συνοηθούν. Έτσι πιστεύω, με βάση αυτά που έχω δει. Okay, άρα για να σας καθησυχάσω, είναι σίγουρα λάθος, γιατί αυτό που κάνετε σαν θέμα με την Ελλάδα και την Αυστραλία είναι πολύ απλό, παίρνετε 2 χωριά απομονωμένα στα ελληνικά. Άρα έχουμε την έννοια της διαλέκτου. Άμα κοιτάξετε τη διάλεκτο, θα δείτε ότι έχουμε, γι' αυτό από την αρχαιότητα μιλάμε για την κοινή, ενώ έχουμε ήδη διαφορές, οι οποίες είναι σημαντικές σε μερικά σημεία, αλλά όλοι επικοινωνούν. Εγώ δεν λέω ότι δεν επικοινωνούν. Όχι, εγώ σας λέω ότι αυτό που λέτε σαν παράδειγμα και αναρωτιέστε αν θα γίνει, μπορώ να σας πω ότι στην αρχαιότητα. Σίγουρα δεν θα γίνει. Ναι, άρα λοιπόν δεν θα γίνει γιατί δεν έχει γίνει ποτέ. Διότι για έναν πολύ απλό λόγο, η τροποποίηση που δέχεται αυτή η γλώσσα όσο αφορά το διαλεκτικό της σύστημα είναι ελάχιστη. Και δεν φτάνει για να φτάσουμε στο επίπεδο μη επικοινωνίας. Δηλαδή έχουμε μερικές λέξεις. Άκουσα το σχεδόν σωστό. Άρα. Αυτό είναι. Άρα αυτό δεν πρέπει να σας απασχολεί. Εγώ το βλέπω πάνω ανάποδα. Υπάρχει ένας τρόπος να το δείτε θετικά ή αρνητικά. Είναι όπως είναι το μισό και το μισό με το ποτήρι. Το γεγονός ότι οι Έλληνες ζουν στο εξωτερικό και παράγουν ένα έργο στο εξωτερικό και περιάζουν μερικές έννοιες να διαμορφωθούν, στην πραγματικότητα εμπλουτίζουν μέσω του ελληνισμού στοιχεία στο εξωτερικό. Όπως να μου πείτε όμως, άμα το κοιτάξουμε παθητικά, αυτοί που δεν παράγουν τίποτα επηρεάζονται από τους ανθρώπους του εξωτερικού. Αυτοί που επηρεάζουν από τους ανθρώπους του εξωτερικού δεν επηρεάζουν πια τον πυρήνα. Επηρεάζονται τοπικά. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι. Επηρεάζονται ή επηρεάζουν.
Πώς? Επηρεάζονται τοπικά ή επηρεάζονται. Όχι, όχι. Θέλω να πω, αυτοί που επηρεάζονται τοπικά από την γλώσσα, την ξένη, όπου και να είναι, επηρεάζονται σε τέτοιο βαθμό που μετά δεν είναι πια χρήστες της ελληνικής γλώσσας, δεν επηρεάζουν πια την ελληνική γλώσσα. Εγώ το λέω ανάποδα. Φανταστείτε τώρα όλοι οι Έλληνες να μην είχαν φύγει ποτέ. Να ήταν όλοι στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να δεχόμαστε στην Ελλάδα τις εξωτερικές πιέσεις της γλωσσικής παρουσίας και εκεί πέρα να αλλάζουμε τοπικά επειδή δεν έχουμε αρκετή ισχύ για να αντισταθούμε σε αυτή την υπεροχή. Π.χ. στον τομέα της τεχνολογίας. Φανταστείτε ότι δεν κάνετε απολύτως τίποτα τεχνολογικά και ότι η τεχνολογία σας έρχεται. Το πρώτο πράγμα που λέτε τι λέει. Διαβάζετε σχεδόν το ίδιο. Ας πούμε μερικοί που πιστεύουν στην Ελλάδα ότι ο υπολογιστής ο ηλεκτρονικός λέγεται κομπιούτερ. Δεν ξέρουν ότι πολύ πιο παλιά, πριν γεννηθεί η Αθανασία, τα κομπιουτεράκια τα λέγαμε κομπιουτεράκια. Δεν τα λέγαμε αλλιώς, αλλά όταν ήρθε ο υπολογιστής ο αληθινός, τον λέγαμε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Θα μου πείτε, είμαστε μπουμπούνες γιατί βάλαμε δύο τεράστιες λέξεις. Αλλά μετά ξέρουμε και συντομογραφία. Ήτα, παύλα, ύψιλο. Αλλά με κοιτάξετε στα επίσημα κείμενα, δεν θα σας βάλω ποτέ κομπιουτεράκι ή κομπιούτερ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορούσε να αλλάξει, αλλά για μένα το δομικό στοιχείο ποιο είναι. Ο υπολογισμός έρχεται από τα ελληνικά, το κομπιούτερ έρχεται από τα λατινικά. Όταν έχουμε ας πούμε τη λέξη genocide, στην πραγματικότητα φτιάχτηκε από ένα ελληνικό στοιχείο, το γένος και το side. Εμείς όταν το μεταφράζουμε γενοκτονία, το δεύτερο κομμάτι το μεταφράσαμε και έχουμε λοιπόν πολλά παιδιά που νομίζουν ότι η γενοκτονία είναι ξεκάθαρα μια ελληνική λέξη. Δεν μπορεί να είναι ελληνική γιατί την επινόησε ο Λέμκιν. Ο Λέμκιν ήταν Πολωνός-Ουκρανός. Άρα την χρησιμοποίησε τεχνικά για να καθορίσει ένα σημείο χαρακτηριστικό και να πει αυτά που δεν μπορώ να τα περιγράψω θα το λέω genocide. Όταν εμείς το ξαναμεταφράζουμε στα ελληνικά, δεν καταλάβαμε ότι έχει χρησιμοποιήσει ένα ελληνικό και ένα λατινικό. Το ενσωματώσαμε εντελώς. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε στην αρχή, μήπως θα το κρατούσαμε genocide, γιατί έχουμε επιρροή. Αλλά στην πραγματικότητα, επειδή έχουμε γλώσσα που αντέχει και έχει δυναμική, το ξανααποροφήσαμε και μας δημιουργήσε μια νέα λέξη που δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ, η λέξη γενοκτονία. Αλλά αυτός είναι εμπλουτισμός της γλώσσας. Να προσθέσω κάτι, ναι, βέβαια, βέβαια, πάνω σε αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να ενσωματώσουμε κάτι ή να προσθέσουμε κάτι, απλά αλλάζουμε την έννοια. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα που το αναφέρατε και εσείς κάποια στιγμή στην αρχή. Ναι. Είπατε «ας το τόχο». Ναι. Αυτό το «ας το τόχο», αν δεν έχει ζήσει στην Ελλάδα, ίσως εδώ άμα το πεις δεν το καταλάβει κάποιος. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται πλέον στην Ελλάδα, «ας το τόχο». Και υπονοεί ότι, εν πάση περιπτώσει, έχω την... μπορώ να τα απεξέλθω σε αυτή την κατάσταση ή έχω τη δυνατότητα να κάνω κάτι. Εντάξει, αυτό ήρθε στη γλώσσα μας κάποια στιγμή από ένα σημείο και μετά, δεν υπήρχε. Σωστά. Εντάξει. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν μιλάω για κανένα πρόβλημα, μιλάω ότι η γλώσσα εξελίσσεται απορροφώντας από το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται. Και όταν οι κοινωνίες δρούν σε διαφορετικά μέρη, είμαι βέβαιος ότι στη Γερμανία, ας πούμε, η ελληνική έχει δεχθεί επιρροή από τη γερμανική. Δεκτό. Αυτό μόνο ήθελα. Αλλά άλλο σας λέω, ακόμα και όταν θα είστε εκεί, όταν θα πάτε και εσείς, ας πούμε, ως Ελληνοαυστραλέζος με έναν Ελληνογερμανό, όταν θα μιλήσετε ελληνικά, θα είναι ελληνικά. Ναι, προφανώς. Αλλά θα υπάρξουν κάποιες στιγμές. Μα δεν μας πειράζει. Που δεν θα μπορώ να καταλάβω τι εννοεί ή δεν θα μπορεί να καταλάβω. Θα σου το εξηγήσει, θα είναι μία λέξη. Ναι, αυτό, είναι αυτό το ίδιο. Μόνο. Όταν κάποιος, ας πούμε, μιλάει ποντιακά. Τώρα μιλάει μόνο ελληνικά χωρίς να ξέρει ποντιακά. Σε πολλά σημεία δεν καταλαβαίνει τι λέει. Ενώ μερικές φορές τα ποντιακά έχουμε πράγματα που ανήκουν κατευθείαν στα αρχαία ελληνικά, τα οποία εμείς τα αλλάξαμε, αλλά επειδή η κοινωνία του Πόντου ήταν απομονωμένη, κράτησε και τα διατήρησε. Αλλά μετά όταν ξανέρχεστε. Άρα δεν υπάρχει αυτό. Και η Κύπρος. Ναι, σωστά. Okay, και μια διευκρίνηση, ίσως δεν το κατάλαβα εγώ καλά. Είπατε. Κάποιος ο οποίος μιλάει τα ελληνικά, ναι. αλλά δεν... αυτό με το ελληνόφωνο. Ναι, έλεγα τόσο ότι δεν έχει ελληνική παιδεία. Άμα δεν έχετε ελληνική παιδεία... Κάποιος δηλαδή που γεννήθηκε εδώ στο Σίδνεϊ. Όχι, ναι. Κατάλαβα, το παρεξηγήσατε. Ναι. Το εννοώ παιδεία με την έννοια του Αριστοτέλη.
παιδεία θέλει να πει ότι έχεις διαβάσει τους αρχαίους συγγραφείς, ξέρεις την ιστορία κτλ. Όχι ότι έχει πάει στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος. Εντάξει, αυτό άστο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Άλλο η παιδεία και άλλο η εκπαίδευση. Okay, αυτό, τίποτα άλλο. Και είναι καλό που έχουμε αυτές τις δύο λέξεις. Γιατί μερικές φορές δεν έχουμε τις δύο λέξεις σε άλλες γλώσσες και δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε ποια είναι η έννοια. Άρα δεν είχε πει ποτέ αν έχετε κάνει τη σχολή τάδε. Ναι. Γιατί μετακυρίζουμε τη λέξη εγώ, αφού είναι ήδη μέσα στη λέξη που θες να εκφραστείς. Διαβάζω. Διαβάζω. Γιατί χρειάζεται εγώ. Μα δεν λέμε εγώ. Γιατί μετακυρίζουμε. Δεν τη χρησιμοποιούμε. Όλοι μεταγυρίζουν τη λέξη εγώ. Όχι, όχι. Αυτό είναι όταν μεταφράζεται. Αυτό ρωτάω, γι' αυτό το ρωτάω. Όχι, όχι. Όταν το μεταφράζετε από τα αγγλικά, βάζετε εσείς εγώ. Όταν το μεταφράζω στα γαλλικά, βάζω εγώ. Ένας Έλληνας που ακούει, ας πούμε, έναν Ελληνογάλλο ή έναν Ελληνοαυστραλέζο ή Ελληνογερμανό, λέει πολύ συχνά λες εγώ, γιατί. Αυτό. Στην πραγματικότητα είναι επειδή στις άλλες γλώσσες. Άμα δεν πεις το εγώ, δεν ξέρεις ποιος είναι. Στις άλλες θες. Ναι, αυτό. Άρα αυτό είναι μια επιρροή, αλλά αυτή η επιρροή δεν μπορεί να μας επηρεάσει, γιατί είμαστε τεμπέληδες. Άρα όταν είσαι τεμπέληδες και το ρήμα σου λέει ήδη, δεν θα βάζεις επιπλέον ένα πράγμα ενώ είναι άχρηστο. Ενώ ανάποδα θα μπορούσε να πει ένας Έλληνας όταν μαθαίνει μια ξένη γλώσσα, ρε παιδιά, γιατί δεν βάλετε ένα ρήμα που μας λέει ότι είμαι εγώ. Τώρα πάει ανάποδα. Εμείς τώρα δεν μπορούμε να τον επηρεάσουμε, γιατί αυτό είναι τόσο εύκολο. Yeah. Προτιμάει να έχει ένα ρήμα που είναι σχεδόν το ίδιο. Αλλά αυτό θα έχει μια μεγάλη διαφορά. Μπράβο. Okay. Ναι. Yes, sure. My parents are from Cyprus, so for all my life, Κερίνια και Φαμακούστα. Και Αμόχος. Αμόχος. Οκ, οκ, οκ. Λοιπόν. Και γεννήθηκα εδώ και όλη τη ζωή μου που μου ρωτούσαν από πότε είσαι, είμαι Ελληνίδα. Όχι, δεν είσαι Ελληνίδα, αφού είσαι από την Κύπρο. Δεν είμαι από την Κύπρο. Είμαι Ελληνίδα, είμαι Κυπρέα, αλλά Ελληνίδα. Οκ, οκ. Λοιπόν, για να μην ευρεάσεις άλλο. Όταν είσαι από την Κύπρο, είσαι Ελληνίδα και όταν κάποιος είναι από την Ελλάδα, είναι Ελλαδίτης. Άρα, ο Ελληνισμός δεν είναι του Ελλαδισμού. Άρα, η Κύπρος είναι του Ελληνισμού και είναι και οι δύο Έλληνες. Και οι Έλληνες της Ελλάδος και οι Έλληνες της Κύπρου. Και οι Έλληνες του Πόντου. Αυτές εδώ οι βλακίες που μπορεί να έχεις υποστεί από κόπανους, είναι το ίδιο που θα υποστεί οποιοδήποτε άλλος, ας πούμε, αυτό που λέω συχνά για τα θέματα της γενοτονίας, λέω ότι οι Πόντιοι όταν ήταν στον Πόντο ήταν Έλληνες και όταν έφτασαν στην Ελλάδα τους είπαν Πόντιους. Πρέπει να το έχεις, ας πούμε. Μας είπαν Τούρκους. Όχι, άστα αυτό. Μας είπαν Τούρκους. Ναι, 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 άστα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Σαν να λέω το πολύ απλό, το γεγονός ότι, ας πούμε, είσαι Έλληνας της Ιταλίας, Έλληνας της Αυστραλίας, είναι Έλληνας. Άρα, εδώ με την Κύπρο είναι λίγο διαφορετικά, επειδή εξ αρχής είναι ένας χώρος που μιλούσαν ελληνικά. Δεν είναι ένα ξένο κράτος που ξαφνικά πήγατε ως εξορία ή ως πρόσφυγα. Άρα, είναι απλώς ότι δεν το ξέρουν. Αλλά εμένα μου αρέσει που μου ζητάς να το πεις στα αγγλικά και τελικά μου λες ότι είσαι δαμέ. Εντάξει, για τα Greek tweets. Ναι. Χάνετε η ρίζα της γλώσσας, τι γίνεται με αυτά. Οκ, οκ, λοιπόν. Εξέλιξη. Επειδή είμαι αρκετά γέρος για να σας κανονίσω. Τίποτε γέρος. Όταν, ναι, όταν εγώ γεννήθηκα γέρος, μην μπερδεύεις. Λοιπόν, όταν ξαναλέω. Όταν είχαμε τα πρώτα θέματα της πληροφορικής, είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ότι οι υπολογιστές καταλάβαιναν μόνο αγγλικά. Άρα είναι πάρα πολλές γλώσσες που τσατίστηκαν, έτσι, ακόμα και οι λατινικές, διότι έχουν μερικά διακριτικά που δεν είχαν τα αγγλικά. Άρα στο πληκτρολόγιο σου ήταν στα αγγλικά. Αυτό τους προκάλεσε, αν θες, μια μεγάλη δυσφορία και δεν λέω για ποιο όνομα, αλλά είναι συμμετρικό και γράφεται μόνο με 4 γράμματα. Τελικά, είπαμε ότι
Εγώ θέλω να έχω τη γλώσσα μου. Άρα ξεκουριστείτε εσείς, πληροφορικά, να μου βάλετε τη γλώσσα. Άρα ξαφνικά το βλέπεις με τους Γερμανούς, τους Ισπανούς, εντάξει. Οι Γάλλοι έχουν τους τόνους κτλ. Το ίδιο με τους Ιταλούς. Ξαφνικά τι έγινε. Στο πληκτρολόγιο σου εμφανίστηκαν ξανά οι γλώσσες που είχαν εξαφανιστεί εξ ολοκλήρων. Και τότε, λέγαμε, αυτό είναι το πρώτο χτύπημα που θα δεχτούν οι γλώσσες και μετά θα εξαφανιστούν τα διακριτικά. Τι έγινε πρακτικά, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Οι γλώσσες, επειδή ζουν, πίεσαν ως χρήστες και σου λέει εσύ να εξελιχθείς και όχι εγώ να εκφυλιστώ. Άρα τώρα το βλέπετε ότι έχουμε πράγματα που γράφουμε και στα ελληνικά, γράφουμε και στα κινέζικα, ή ας πούμε στα γιαπωνέζικα, χωρίς κανένα πρόβλημα πάνω στην γλώσσα. Και σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε αρχίσει ακόμα να έχουμε και τις ιστοσελίδες που να γράφουμε με άλλη γραμματοσειρά. Ενώ πριν ήταν εντελώς αδιανόητο. Άρα τα Greek List είναι απλώς μια εξέλιξη η οποία είναι ένα ενδιάμεσο. Είναι απλώς ότι χρησιμοποιείς την γραφή, υποτίθεται για να πας πιο γρήγορα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν μου το λένε αυτό και βλέπεις ότι τα γράμματα που χρησιμοποιούν είναι περισσότερο. Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει πληκτρολόγιο. Πώς? Πρέπει να αλλάξει πληκτρολόγιο από τη μία γλώσσα στην άλλη. Ναι, και. Όχι πιο πολύ είναι το τυφλό σύστημα που ξέρουμε στην Αγγλική. Να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό. Λοιπόν, για να σας κανονίσω και εσάς. Να καταλάβετε πόσο μπουμπούνες είμαστε. Σας είδα, σας είδα. Okay. Λοιπόν, το τυφλό σύστημα είναι φτιαγμένο και αυτό είναι ένα σοβαρό λάθος της πληροφορικής. Το τυφλό σύστημα φτιάχτηκε για να πηγαίνουν πιο αργά οι γραμματείς. Αρχικά είχαμε γραφομηχανή. Η γραφομηχανή, όταν χτυπούσαν τα σφυριά, μπερδευόντουσαν. Άρα, αλλάξαμε τη δομή για να πηγαίνουν πιο αργά. Οι περισσότεροι κόπανοι από εμάς νομίζουν ότι με το τυφλό γράφουμε πιο γρήγορα. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Άμα τα βάλουμε τα γράμματα, πρώτα απ' όλα συμφέρει να έχουμε δύο πληκτρολόγια, ένα για το κάθε χέρι, το βλέπετε μερικά που είναι σπαστά, δηλαδή έχουμε και ξεχωριστά, και μας συμφέρει να τα βάλουμε εντελώς διαφορετικά. Π.χ. όταν έχετε τον Stephen Hawking, του έχουν κάνει ένα πληκτρολόγιο που είναι μόνο πάνω στο ποντίκι. Ένα ποντίκι. Όλο το πληκτρολόγιο είναι πάνω. Τι θέλω να πω. Στην πραγματικότητα, τώρα έχετε δικαίωμα με τους υπολογιστές που έχετε να αλλάξετε το πληκτρολόγιο σας. Και τότε θα δείτε ότι δακτυλογραφείτε πιο γρήγορα. Και όχι πιο. Να το αλλάξουμε όπως θέλουμε εμείς, ο καθένας όπως θέλει. Ναι. Έχεις μια εφαρμογή που σου επιτρέπει να βάλεις τα γράμματα εκεί που θες. Και επίσης εμείς έχουμε κάνει αρκετά τεστ τέτοιου τύπου. Θα δεις ότι το γεγονός π.χ. ότι το α είναι πολύ αριστερά. Στα γαλλικά είναι εντελώς αζέτ, είναι ακριβώς εκεί που είναι το Q, εδώ. Λες, για να χτυπάω το α με αυτό το πράγμα, πρέπει πραγματικά να θες να με βασανίσεις. Εντάξει, γιατί προσέξτε, δεν είναι καν το δεξί χέρι, είναι το αριστερό. Δηλαδή λες, το θέλες και το έκανες. Άρα ποιο είναι το αστείο της υπόθεσης. Ενώ οι γραφομηχανές δεν υπάρχουν και δεν μπλοκάρουν πια, συνεχίζουμε να γράφουμε από αδράνεια νοητική. Άρα τώρα, σας το λέω γιατί μπορεί να το κάνετε, μπορεί τώρα να κάνετε εσείς εκπαίδευση μόνοι σας και βάζετε τα γράμματα εκεί που θέλετε, το ξαναλάζετε, τα ξεκολλάτε τα πάνω στο πληκτρολόγιο και το κάνετε κανονικά. Γιατί άμα έχετε τυφλό, να θυμάστε, δεν είναι ανάγκη, θα σβήνετε εντελώς τα γράμματα και βάζετε την εφαρμογή και σας τα βάζει εκεί που θέλετε. Άρα αυτό λύνεται πολύ εύκολα. Άρα η κυρία. Μια απλή ερώτηση. Τώρα στην Ελλάδα που έρχονται οι λάθρομετανάστες και πολλοί κατασταλάζουν εκεί, όταν είχα πάει στην Αιωνία, είδα ολόκληρες γειτονιές που κάνουν τις καινούριες τα communities. Όπως περνάνε, σίγουρα, όπως περνάνε οι γενιές, θα μιλάνε ελληνικά, θα μαθαίνουν. Θα αλλάξει πάλι, όπως έχουμε το Greenlish, να φέρουν τη δική τους ουσία ή η δική τους γλώσσα δεν συνδέεται με τη δική μας. Okay. Άρα, για να μην μπερδευτούμε στα θέματα, γιατί αύριο θα πρέπει να μιλήσω για το προσφυγικό και τους μετανάστες. Δεν θα το κάνουμε τώρα. Με τη γλώσσα. Αυτοί που είναι τώρα δεν κάθονται, φεύγουν. Ναι, λέω. Αυτοί θα μείνουν και τα παιδιά τους θα μάθουν ελληνικά. Τι που έχουν μείνει δηλαδή. Αυτοί που, αυτοί που μένουν και μαθαίνουν τα παιδιά τους ελληνικά θα περάσουν σιγά σιγά στην ελληνική παιδεία. Ναι, αλλά θα φέρουν όπως εμείς έχουμε το Greenlish και τα κάνουμε λίγο Anglo.
με τη δική τους γλώσσα. Εννοείται γίνεται... το μείγμα όσο αφορά το προφορικό που έχετε στην Αυστραλία. Ναι, θέλουν το δικό της, τη δική τους ουσία μέσα στην ελληνική να σμίξουν, να κάνουν και να φέρει άλλο dimension πάνω. Όχι, αυτό που λέτε θα ήταν, θα λειτουργούσε, ας πούμε, αν είχαν μάθει ελληνικά και ήταν μετά στην Ινδία. Το γεγονός όμως ότι είναι συνεχώς στην Ελλάδα, αποδέχονται την απορρόφηση. Και αυτό είναι το ένα φαινόμενο που δεν είναι... Πώς? Απορροφιούνται αυτόματα. Ναι, το αυτόματα όχι. Όχι, γιατί υπάρχουν διαφορετικές εθνικότητες. Είναι μερικές που απορροφιούνται πιο εύκολα, άλλες πιο δύσκολο. Εντάξει, ας πούμε όταν έχουμε μια διαφορά στο θρησκευτικό, στις παραδόσεις, στο φαγητό, εντάξει, υπάρχουν διάφορα. Αλλά εδώ όχι. Τα παιδιά τους όμως... Τα παιδιά τους ενσωματώνονται και... και τα παιδιά των Ελλήνων. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς. Άρα τα παιδιά τους δεν θα έχουν το... Ναι, ναι, αλλά θα είναι ας πούμε στη δεύτερη, τρίτη γενιά, είναι πάντα το ίδιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουν τον πολιτισμό τους, δεν το θέλουμε αυτό. Ναι. Σε αυτό το θέμα επάνω, πιστεύετε τα παιδιά μας που είναι δεύτερη και τρίτη γενιά είναι Έλληνες? Εγώ το πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε, είπατε την έννοια του ελληνισμού. Σαν Έλληνες προσπαθούμε να κρατήσουμε το Έλληνας Ορθόδοξος. Δεν το προσπαθείτε, το κάνετε. Κοιτάξτε, αρχίζουν και παντρεύονται μέσα στις άλλες φύλες. Στη δεύτερη και τρίτη γενιά αρχίζει το μείγμα, αρχίζει να γίνεται η αφομοίωση. Η αφομοίωση από ποιον? Δεν μιλάνε τη γλώσσα. Δεν μιλάνε τη γλώσσα. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες αρχίζουν και πεθαίνουν. Τώρα μιλάμε για την τρίτη και τέταρτη γενιά. Okay, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Αν το πεις τρεις φορές θα το δω. Ναι. Ξέχασα τη θυμάσαι από. Ναι, ακριβώς. Όμως, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, οι δεκαετίες που ήρθαν το 50 ή και πιο παλιά, αρχίζουν αυτές οι γενιές αρχίζουν και φεύγουν. Τα παιδιά τα δικά μας τώρα, που θα κάνουν τα δικά τους παιδιά, ναι. Εντάξει, τα παιδιά προσπαθούν. Ναι, τα στείλαμε ελληνικό σχολείο, τα στείλαμε να μάθουν ελληνικό. Εγώ πάνω μπορώ να σας πω το εξής. Ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Στέλνετε τακτικά στην Ελλάδα πολλά. Ναι, αλλά έχουν παντρευτεί ξένους. Ναι, δεν μας πειράζει αυτό, ξαναλέω. Τα παιδιά τους θα είναι Έλληνες. Ωραία. Άρα απαντάω στην ερώτησή σου. Πρώτον, το γεγονός ότι λες, ας πούμε, ο παππούς και η γιαγιά έχει φύγει, να θυμάστε ότι ο παππούς και η γιαγιά, το λεξιλόγιο που είχε ήταν του παππού και της γιαγιάς. Ναι. Που σημαίνει τόσα ελληνικά. Όχι, δηλαδή, εμείς ήμασταν... Ναι, εντάξει. Όχι, άσε το εμείς ήμασταν. Όχι, επειδή διάβαζε πολύ λοιπόν, ο παππούς και είναι γιαγιά. Πολύ απλό. Ειδικά με την Αυστραλία, πώς είναι οι γνήσιοι διανοούμενοι που έφυγαν και είχαν ένα λεξιλόγιο του τύπου Victor Hugo? Ωραία, αλλά να μην μπερδευτούμε. Πολύ συχνά μπορεί το εγγόνι να ξέρει περισσότερες λέξεις στα ελληνικά από τον παππού. Ναι. Ωραία. Το άλλο γεγονός, το είπε και ο κύριος, το γεγονός ότι έχουμε όλο το διαδίκτυο, οτιδήποτε ακούγεται και διαμορφώνεται, ο παππούς και η γιαγιά όταν ερχόταν στην Αυστραλία ήταν απομονωμένοι. Εντάξει, εγώ θυμάμαι τα πιο παλιά, τα ξέρετε κι εσείς, η φωνή της Ελλάδος άκουγαν το ραδιόφωνο, δηλαδή ήταν ο Θεός που μιλούσε κατευθείαν. Τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί, δεν έχουμε πολλά ραδιόφωνα. Ναι, τώρα μπορεί να έχουμε 20 ελληνικούς σταθμούς και όλα αυτά. Τα παιδιά μας δεν τους ενδιαφέρουν αυτά. Τους ενδιαφέρει η ελληνική μουσική, δεν ξέρω. Εγώ μιλάω για τα δικά μου παιδιά. Δηλαδή, άμα βάζεις τον ελληνικό σταθμό και στον αλλάζουν, όμως θα μπουν μέσα να τον αλλάξουν. Όταν πάνε όμως στην Ελλάδα, σε αυτό που έλεγε ο Νίκος, όταν πάνε στην Ελλάδα για 2-3 εβδομάδες, γυρίζουν πίσω με καινούργιες εκφράσεις, τις οποίες δεν έχεις ακούσει πριν. Είναι ένα παιδάκι. Ωραία, τότε ποιο είναι το θέμα? Όχι. Κάντε οικονομίες να πηγαίνει πιο συχνά. Δεν ξέρω τι το είπες εσύ, αλλά... Αγάπη μου, δεν έβγαλες πατέντα. Α, ναι, με γραφείο ταξιδιού σίγουρα έβγαλες πατέντα. Άρα, ξαναλέω, αυτό είναι το θέμα με την εξέλιξη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ανοιχτή δομή μέσα στον κόσμο και δεν έχουμε πια τα ίδια πράγματα. Άρα, όταν θα πάει το παιδί, ας πούμε, στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα που μιλάει ελληνικά, εγώ το βλέπω όταν κάνουμε συνέδρια σε παγκόσμιο επίπεδο και βρισκόμαστε σε διαφορετικές χώρες. Ο άλλος μιλάει, ας πούμε, ρώσικα, ο άλλος αμερικάνικα, αλλά επειδή δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, μιλάνε στα ελληνικά ξανά.
Καταλαβαίνετε. Όταν κάνετε, ας πούμε, πανεπιστήμιο. Οι χώρε μου είναι από τη Μαγαδασκάρη. Ναι, άλλο σα λέω. Άρα είναι. Συνεννοούνται στα ελληνικά. Οκ. Άρα από τη στιγμή που έχουν ελληνική παιδεία, αυτό παραμένει το θέμα. Εσεί μιλάτε μόνο και μόνο για τη γλώσσα. Θα ήταν ενδιαφέρον να κοιτάξετε για τον Αριστοτέλη αν με παιδεία εννοούσε αναγκαστικά ότι μιλάνε ελληνικά. Εδώ θα βλέπατε ότι είστε πολύ συντηρητικοί. Ενώ ο Αριστοτέλης ήδη από την αρχαιότητα σου λέει αν έχει το πνεύμα του ελληνισμού, στο τέλος θα μιλάει ελληνικά. Ναι. Αν έχει μόνο τα ελληνικά και δεν έχει το πνεύμα του ελληνισμού, θα είναι εχθρός, τίποτα άλλο. Μπορώ ναι, βεβαίως. Ας πούμε για τα παιδιά μας, επειδή το ελεύθερη κυρία εδώ, έτσι. Τα παιδιά μας βασικά, όταν λέμε είσαι Έλληνας, τι σημαίνει. Έχει κάποιες υποχρεώσεις Έλληνας, έτσι, πέρα από την ελληνική παιδεία, έτσι. Ποιες υποχρεώσεις έχει ο Έλληνας. Αυστραλοί πολίτες. Ναι. Έτσι. Χρέος εννοούσε, όχι υποχρεώσεις. Έχουμε χρέος ως Έλληνες. Τώρα μας υποχρέωσες. Ο πολίτης σημαίνει υποχρέωση και δικαιώματα, έτσι. Ναι, ναι, βλέπω τις υπόθεσεις. Έλα πιο εδώ άμα θες. Είναι Αυστραλοί πολίτες. Ναι. Λοιπόν, ελληνικής καταγωγής. Εγώ κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να είναι Έλληνες. Μπορεί να έχουν την ελληνομάθεια, τη γλώσσα να τη μάθουν. Αλλά η χώρα τους είναι αυτή. Εδώ μεγαλώνουν, εδώ ζουν, εδώ πεθαίνουν, κάνουν παιδιά κτλ. Έτσι. Ναι. Το ότι εμείς ήμασταν Έλληνες, η δική μου γενιά, ας πούμε, αυτό είναι ξεκάθαρο. Γιατί δεν μπορέσαμε να αφομοιωθούμε, δεν μπορέσαμε να ανταχθούμε. Όμως τα παιδιά μας μπορεί να είναι ελληνόφωνα, κατά την άποψή μου, να ξέρουν να μάθουν τις ρίζες, αλλά Έλληνες δεν θα γίνουν. Γιατί δεν μπορούν να μοιραστούν. Με την έννοια πια. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, μπορεί να καθίσει γιατί αλλιώ θα πέσει η σερία όταν θα μιλήσω. Ναι. Έλληνες με ποια έννοια. Είναι πολύ απλό. Όταν οι Έλληνες του εξωτερικού τα καταφέρνουν, είναι ξαφνικά όλοι οι Έλληνες. Άρα θυμάστε ότι. Μα βολεύει. Όχι, δεν μα βολεύει. Η Μαρία Κάλλας που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, ποιο από εδώ πιστεύει ότι είναι Αμερικάνα. Εσύ πιστεύει ότι είναι Αμερικάνα. Εσύ, Άννα, για πε να τα ακούσω. Πώς. Κάπως έτσι υπάρχει μια ιστορία. Όχι. Άμα θέλω να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα μαθηματικού. Ο Καραθοδωρή γεννήθηκε, είχε στην πραγματικότητα στο Βερολίνο και πέθανε στο Μόναχο. Άρα είναι Γερμανός. Καλά, εντάξει τώρα, να τους βάλω σε ένα τσουβάλι, έτσι. Εσύ τους έβρες ένα τσουβάλι. Άννα, τους έβρες διακριτικά σε ένα τσουβάλι, αλλά μην νομίζω ότι εγώ θα συμφωνήσω. Τώρα, μπορεί να μην συμφωνήσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα πηγαίνουμε και να ακολουθούμε. Εντάξει, τα δικά μας τα παιδιά πηγαίνουν και ενθουσιάζονται από τη ζωή. Φορκλωρικά τους αρέσει η Ελλάδα. Και όλο τον κόσμο είναι πολύ ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα εδώ είναι η ζωή. Και τι αλλάζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εγώ έχω ελληνική συνήθιση. Έχω γεννηθεί εδώ, είμαι Έλληνας. Ναι, βέβαια. Συγγνώμη. Χάνετε ποτέ ή θα γίνει. Ναι, θα πάω. Όχι. Άμα θες, άμα χρειάζεται. Αγγέλνεις τους Έλληνες. Όλες οι γενιές είναι Έλληνες. Σωστά. Αλλά το πιο σημαντικό. Νίκο η Αυστραλική. Ναι, το ξέρω. There's a conflict for me. Δεν αποκτούν την Ιταλία. Λοιπόν, και επειδή δεν ήθελα να της το πω για να μην ευρειάσει κατευθείαν, τώρα απασχολείται με κάποιον άλλο, είμαστε εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι μάλιστα θα πρέπει να έχετε και δικαίωμα ψήφου. Στην Ελλάδα. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε. Άρα μου ρώτησαν ξεκάθαρα, ας πούμε, ποια είναι η άποψή σας για τον Πρωθυπουργό που δεν θέλησε να έχει δικαίωμα ψήφου. Είπα ότι είναι απλώς νοητική στέρηση. Δεν πειράζει. Το επόμενο θα το βρούμε. Θέλω να πω ότι για μένα, επειδή είμαστε ένας λαός της διασποράς, αν είχαμε μείνει στο γεγονός ότι πρέπει αναγκαστικά να έχεις γεννηθεί μέσα στην Ελλάδα, να θυμάστε πολύ απλά, γιατί να είναι πάλι με αγάπη εφόσον ακούει, ότι στην αρχαιότητα είναι μόνο δύο Έλληνες μαθηματικοί που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Όλοι οι άλλοι είναι του εξωτερικού. Ποιοι είναι και ποιοι είναι αυτοί? Βρες το λοιπόν, έχεις άσκηση. Θα το βρω. Ναι, μόνο δύο. Μόνο δύο. Εδώ. Δηλαδή, αν πραγματικά τους περιορίσουμε στο γεγονός ότι γεννήθηκαν στην Ελλάδα, τότε θα μας μείνουν μόνο δύο. Τον Αρχιμίδη θα το κάνει Ιταλό, βέβαια. Συρακούζη. Α, ναι. Ελληνικό τόπο. Πώς?
Μιλάμε για διαφορετικές εποχές. Μα επειδή μιλάμε για διαφορετικές εποχές και ξέρουμε ότι μετά από 2.000 χρόνια τους θεωρούμε ακόμα Έλληνες, κανένας δεν πιστεύει. Πώς? Ως εφαίρεις. Ναι. Κρασία, ήταν Ελλάδα. Μα του είπα η Καραθωρή και μετά τσατίστηκε. Λοιπόν. Άρα, η Μαρία Κάλλας δεν μου είπε ότι είναι από άλλη εποχή. Σημασία για μας είναι το εξής. Εγώ το είδα με την Κύπρο, να το χαρεί εδώ η Κύπρος. Λοιπόν, όταν πήρε το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας, ξαφνικά έγινε εντελώς Κύπριος. Βέβαια. Ενώ βέβαια ήταν στην Αμερική, ήταν πολύ Αμερικανός κτλ. Αλλά εφόσον πήρε το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας, είμαστε εντάξει. Θέλω να πω, λέω ξανά για την Άννα, μην έχεις αυτές τις ιδέες, γιατί θα είσαι κατσούφα. Άρα ο Ελληνισμός... Το θέμα σου είναι να γελάω. Μα, αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι όλη η ιστορία του Ελληνισμού, και να θυμάσαι, αυτό το πρόβλημα το είχαμε ήδη στο Βυζάντιο. Το Βυζάντιο ήταν ελληνικό. Ακόμα. Λοιπόν, το Βυζάντιο κράτησε 11 αιώνες. Άμα κοιτάξεις πόσο άλλαξαν τα σύνορά του, για να βρεις κάποιον που να είναι πραγματικά του Βυζαντίου, θα πρέπει να έχει γεννηθεί στην Αγία Σοφιά. Γιατί, άρα, άμα ξαφνικά, επειδή είχαμε αλλάξει αυτή την πορεία, τους λέγαμε πια δεν είσαι πια Βυζαντινός, δεν θα είχε μείνει κανένας. Άρα και βέβαια είναι η συνέχεια και γι' αυτό είμαστε εδώ. Έχουμε κάτι άλλο, είμαστε εντάξει.